Πρώτον, αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης. Ευελπιστούμε σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Αν μπορούμε να πετύχουμε και παραπάνω, αφενός για εμπλουτισμό της ανακύκλωσης, αφετέρου για αποδόμηση των υλικών προς παραγωγή ποδόσφαιρου. Το ΚΤΑΙ διαθέτει μονάδα παραγωγής ποδόσφαιρου, να τονίσω, και διαθέτει μονάδα διαλογής. Τα υπόλοιπα θα δραματοποιούνται προκειμένου να μεταφερθούν στη μονάδα επεξεργασίας που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει στην περιφέρεια όποτε αυτή λειτουργήσει. Το ΚΔΑΙ έχει τη δυνατότητα δραματοποίησης. Με την εξέβρεση χώρου για πράσινο σημείο σε επίπεδο Δήμου θα μπορούμε σε κοντέινερ να εναποθέτουμε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που δεν μπορούν να μπουν στο κάτω. Δηλαδή, λάστιχα αυτοκινήματα, λάδι, συσκευές ηλεκτρικές. Αυτά, αν επιλέξουμε κατάλληλο χώρο, θα σε κοντέινερ θα τοποθετούνται. Επίσης και κλαδιά, όπου το ΚΔΑΙ έχει τη δυνατότητα, έχει διαθέτει σπαστήρα, θα μπορεί να τα σπάει επί τόπου, να τα φορτώνει και να τα αποδοθεί από μόνο του και για παρασκευή κοπός. Αυτά επιγραμματικά από το Προεδρείο. Θεωρούμε ότι αυτά είναι εφικτά και οικονομικά να υλοποιηθούν και σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο παράλληλο. Ότι η πρόταση τουλάχιστον της Δημοτικής Αρχής και γιατί όχι της Μουσικοποίησης της Ελλάδος ή της Μίσονς θα πρέπει να είναι πλέον πρόταση υλοποιήσιμη. Και οι προτάσεις υλοποιήσιμες είναι αυτές που αφενός μεν περιγράφουν τον τρόπο, αφετέρου την διαδικασία και τα χρήματα και τον χρονικό ορίζοντα για τελική εφαρμογή. Από ό,τι είδαμε στην διαβούλευση που έγινε πριν 2-3 μέρες εδώ, στον ίδιο χώρο, και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε έρθει αυτόκλητα ή προσκεκλημένος επιχειρηματίας, έδωσε την πληροφόρηση ότι μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί σε ανάγκες διαχείρισης τοπικά των απορριμμάτων του Δήμου μας. Εγώ στρέφομαι προς αυτήν την κατεύθυνση για να σας προειδεάσω από την αρχή. Όμως, οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής μέχρι τώρα δεν είναι προτάσεις οι οποίες να γίνονται κατανοητές σε εφαρμογή όπως τις ανέφερα προηγουμένως. Παράδειγμα, λέει λοιπόν η πρόταση γιατί εκεί κατευθύνεται η λύση των απορριμμάτων διαχείρισης του Δήμου μας, είναι περίπου η πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής, περίπου, η οποία επιδέχεται όμως σκέψεων για ολοκλήρωση. Λέμε λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για πρόληψη ή για μείωση. Πρόληψη, μείωση. Αυτό τι σημαίνει, διαφημιστικό υλικό, πληροφόρηση των πολιτών με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον, άρα μία δαπάνη μέχρι όταν έχουμε κάποια αποτελέσματα. Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να τα έχει προσχεδιάσει, να τα έχει στην ουσία εκτιμήσει η Δημοτική Αρχή. Ότι εγώ θα διαθέσω 20.000 ευρώ να κάνω αυτό, εκείνο, εκείνο και μέσα σε ένα μήνα αναμένω να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει κατανοητό το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο. Η επαναχρησιμοποίηση. Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει ότι θα πρέπει να οργανωθεί μέσα από τις δυνάμεις του εμψυχουργικού του Δήμου να οργανωθεί διαχείριση, στην ουσία συγκέντρωσης, διαλογής, επεξεργασίας, ανταλλαγής και τελικά ολοκλήρωση του σκοπού της ανταλλαγής. Γιατί διαφορετικά δεν είναι θεωρητικό το επίπεδο, είναι μια πρόβλεψη και δεν είναι πρόβλεψη η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή από μένα πώς θα εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει σήμερα, αύριο όποτε θέλετε, να πείτε ότι οι ανταλλαγές θα γίνουν με τον εξής τρόπο. Όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, τυχαία, γιατί δεν έχει καμία ουσία και αυτό που είπε, είναι θεωρητικό, ότι θα βγάλω στα τάδε σημεία, τάδε σημεία, επιτροπές, υπαλλήλους, κόσμο, θεθελοντές, δεν ξέρω τι. Αλλά ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι σαφής για να το κάνω αποδεκτό, για να με πείσει ότι θα πετύχει. Πάει και τα λέγει. Πάμε τώρα στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση
είναι σίγουρα το πιο σημαντικό και θεωρώ ότι ο άξονας της πρότασης της Επιτροπής είναι η ανακύκλωση. Θεωρώ εγώ προσωπικά, χωρίς να βλέπω κανέναν άλλον από την δική μου προσωπική εμπειρία, είναι ότι η ανακύκλωση μέχρι σήμερα αστόχησε. Αστόχησε στο βαθμό. Και μην αρχίσουμε τα νούμερα, ότι ξέρεις κύριε Δημητριώτη, παραλάβαμε τόσους τόνους από την τότε διαχείριση ή όποια αναμενόμενη διαχείριση και καταλήγουμε χρόνο με το χρόνο στην αύξηση των ανακυκλωσίμων υλικών. Αυτό δεν μου αρκεί. Εμένα μου αρκεί η στόχευση. Να μου πούνε, παράγουμε σε όλο το Δήμο για να γίνει κατανοητό και αυτό. Παράγουμε σε όλο το Δήμο 100.000 τόνους, από αυτούς ευελπιστούμε, στοχεύουμε και θα πετύχουμε να στείλουμε για ανακύκλωση 60.000 τόνους. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα για να κατανοήσω την πρότασή σας να είναι ολοκληρωμένη. Και βέβαια θα πρέπει να κατανοήσω αυτή η περιβόητη ανακύκλωση τι δαπάνες έχει και ποιος στην ουσία την παρακολουθεί, ποιος την υλοποιεί και τελικά τι χρόνους έχουμε μπροστά μας για να απευθυνθούμε στους επιχειρηματίες και τους πούμε εμείς στοχεύουμε εκεί, θα σας φέρουμε εκείνα. Γιατί κάποιος είπε, μα μιλήσαμε με τους άλλους δήμους, χωράει άραγε ο κύριος Ραψωματιώτης, για να αρχίσουμε να λέμε και τα ονόματα, στον χώρο του 900.000 τόνους πριν την δεματοποίηση, που το λέει εμένα κανένας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε στοιχεία της επιχείρησης. Και κανένας από τη Δημοτική Αρχή δεν μου τα έφερε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταλάβω ότι η στόχευση είναι επιλέξιμη. Βέβαια η ανακύκλωση έχει τρομερές δαπάνες, πάλι σε διαφήμιση, πάλι σε κάδους, πάλι σε έψυχο υλικό διαχείριση κτλ. Και εγώ θέλω τα κόστη για να την κατανοήσω. Έτσι είναι μια σοβαρή Δημοτική Αρχή. Προχωρώ. Η υποποστοποίηση πότε γίνεται στην ουσία για να κατανοήσουμε οι συνάδελφοι. Μόλις γίνει η διαλογή, αυτά τα περιβόητα σύμμικτα, οργανικά κτλ. Στην ουσία αυτά μπαίνουν στην διαδικασία της δεματοποίησης. Όταν μπαίνει λοιπόν μια τεράστια ποσότητα που δεν γνωρίζουμε, εάν θα πηγαινωργόμαστε στον Ιξ Ραψωματιώτη για να αποθέτουμε τους τα δέματα στο δικό μας χιτά και άρα αναστέλνουμε λειτουργίες νευραλγικής σημασίας εναπόθεσης απορριμμάτων, πέφτει και αυτό στο κενό. Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να μου πει ότι μετά από την επεξεργασία στοχεύω να παράξω 100.000 τόνους σε δέματα, θα έχουμε αυτή την αναμονή και στη συνέχεια αυτό το χρονικό ορίζοντα για να κομποστοποιήσουμε. Κύριε Αντώνη Μπάτσο, λέμε ότι έχουμε 8 μήνες λειτουργία περίπου καλής ή κακής, δεν έχει σημασία του ηχητά μας. Όταν έρθει ποια ποσότητα κομπός και πόσο χρόνο θα κερδίσουμε λειτουργώντας με κομπός το χιτά πια του. Όλο αυτό είναι ένα πακέτο κύριε Συντάρτη και τέτοιο πακέτο δεν ήρθε εδώ. Η κατέθεση επαναλαμβάνω είναι σωστή και νομίζω ότι πρέπει στη βάση ακριβώς αυτής της λογικής να προχωρήσει άμεσα η Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ. Απλά μια διόρθωση, δεν λειτουργεί με κομπός το χιτά. Έτσι υπόψη. Πού θα πάει το κομπός, πού θα πάει το κομπός, λέτε. Δεν πάει το κομπός. Ηρεμήστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Το κομπός που θα πάει. Να σου πω ράφια. Μην πας να γίνεται. Δεν είμαι να παλάβει. Άλλο λέω. Ο κύριος Κουσελάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος Κουσελάς έχει το λόγο. Εγώ ξεκινάω με κάτι που δεν θα συγκινήσει, αλλά εγώ 100% θα κρατήσω τον λόγο μου σε αυτό που θα πω. Είναι η τελευταία φορά, το υπόσχομαι σε όλους εδώ, που μιλάω για διαχείριση απορριμμάτων. Τελευταία φορά. Και θα καταθέσω συγκεκριμένα πράγματα στη γραμματεία. Η συζήτηση γίνεται για να γίνει και το απέδειξα σε διαβούλευση όταν είπα ότι η διαχείριση των απορριμμάτων έχει τελειώσει με στοιχεία. Ξεκινάω από αυτό, θα τα πω όλα εντάχει. Θα σταθώ λίγο όμως στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, γιατί το μόνο που έχει καταφέρει η πρόταση του Προεδρείου. Και λυπάμαι γι' αυτό, αν και με εξέπληξε θετικά ο Πρόεδρος, χρησιμοποίησε έννοιες που μέχρι σήμερα δεν είχα ακούσει. Και αυτό είναι πολύ καλό. Άρα σημαίνει ότι αρχίζει και ψάχνει έννοιες και όρους ανακύκλωση και κομποστοποίηση και λιπασματοποίηση και σμα και χιτά και χιτή και τέτοια. Αυτό είναι πολύ καλό. Το ίδιο
Σε αυτή τη γραμμή είναι και ο κύριος Χάρης και αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλει λίγο διάβασμα ακόμα να ξεκαθαρίσετε μερικά βασικά. Θα σας τα δώσω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είπα τελευταία φορά, μη με κόβει. Μια λέξη που είναι διαβάσματος. Τελειώνω. Ένα, τελειώνω ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων θα γίνει γιατί τη χρωστάω εγώ πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους συμπολίτες μου. Και όχι γιατί ευελπιστώ ότι θα γίνει, γιατί με στοιχεία, με ντοκουμέντα τα οποία έχω διαβάσει και αποφάσει και όλα, ο ισχύον πεσδά Πελοποννήσου που με αυτόν πορευόμεθα στη β' φάση, okay, και έχει αργήσει, λέει προβλέπει τη χωροθέτηση μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης. Θα σας πω την ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων για τους νόμους Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Κορινθίας. Είμαστε μέσα. Στην παρούσα φάση, τώρα που μιλάμε, προβλέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία εγκαταστάσεων δεματοποίησης. Είναι απλά, κρατήστε τα. Και προσωρινή αποθήκευση των παραγωμένων μέχρι να γίνει μονάδα αποφασισμένο θερμική επεξεργασία στην περιφέρεια. Το που αφήστε το, θα δούμε. Κλείνω λοιπόν. Άρα η προσωρινή λύση αυτή τώρα εδώ είναι ένα μεταβατικό διάστημα που μέχρι να στηθεί το εργοστάσιο, μελέτες που θέλετε κύριε Χάρη, είναι 4 με 5 έτη. Στα 4 με 5 έτη, για να μην τρώμε πρόστιμα από την ευρωπαϊκή κοινότητα, τρέχετε να βρείτε κάποιες πρόχειρες λύσεις μακριά από χαδά. Εκτός τώρα από τα 4 ονόματα που έχετε μάθει απ' έξω για να κατωτά Σόιμπλε, Μέρκελ, Φούχτελ, Ράιχεμπαχ, θα πρέπει λοιπόν από σήμερα να μάθετε και ένα άλλο. Ιωάννες Χάν. Ιωάννες Χάν. Δύο χι, όχι κουσελιάς. Ιωάννες Χάν. Αυτός λοιπόν στην επιστολή απευθείας τώρα να κάτσει να μιλάει για υπουργούς και έτσι στον πρωθυπουργό. Και του λέει Αντωνάκη, με τα σκουπίδια δεν πάει άλλο, έχουμε κάποια χρήματα, προχωράτε, πάρετε αποφάσεις, να τελειώνει αυτή η ιστορία.